Άγγελος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Πέρασε και το Χριστός Ανέστη, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου. Πέρασε και διάβηκε τόσο γρήγορα και τόσο όργα, σαν μια μέρα, σαν μια ώρα, σαν μια στιγμή. Αυτή είναι η ζωή μας, τόσο σύντομη, τόσο εφήμερη, σαν τα λουλούδια της άνοιξης, που λέει και ο ποιητής, αλλά και ο ύμνος της Εκκλησίας μας. Ο Κύριος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισεν εκ δεξιών του Θεού και οι Απόστολοι περίμεναν στην Ιερουσαλήμ να του στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Μεγάλα και υπερφυσικά αυτά τα γεγονότα. Ξεπερνούν και τη διάνοια, αλλά και την ψυχή και το βίωμα του ανθρώπου. Εμείς μόλις που ακουμπάμε και αγγίζουμε λιγάκι αυτά τα υπέρθια και υπέροχα δωρήματα και συγκλονιζόμεθα και γεμίζουμε χαρά και ευφροσύνη και αγαλίαση. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Αυτά τα μεγαλεία τους. Αυτά μας περιμένουν. Για εκεί είμαστε φτιαγμένοι. Ήρθε ο Κύριος και ενώ εμείς πέσαμε μας ξανάφτιασε και μας οικονόμησε. Και αφού επλήρωσε την υπερημών οικονομία, πραγματοποίησε ό,τι χρειαζόταν για να σωθούμε και με το παραπάνω, και αφού ένωσε τα επίγεια με τα υπουράνια, θα ακούσουμε αύριο τον Άγιο Ρωμανό να μας λέει στο υπέροχο γοντάκιό του, ανελήφθη εν δόξη. Ανελήφθη όχι η Θεότηση πανταχού παρούσα, αλλά ανελήφθη το ανθρώπινο πρόσλημα. Ο Σωτήρ, ο Ιησούς, ο άνθρωπος, ενωμένος όμως μαζί με το Θεό. Γι' αυτό ανέβαινε στον ουρανό η ανθρωπότητα του Χριστού, η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας, ενωμένη με τη Θεία. Και όπως λέει ο Άγιος Ρωμανός ωραία και ποιητικά, καθώς ανέβαινε η ανθρώπινη φύση, ανέβαινε και η Θεία ουσία μαζί της κατά κάποιο τρόπο. Τι θέλει να δείξει με αυτό? Την ενότητα Θεού και ανθρώπου. Την υποστατική αυτή ένωση. Της Θείας και της ανθρωπίνης φύσεως, την υπόσταση του Λόγου. Μυστήρια ακατάληπτα. Εμείς τα προσκυνούμε με την πίστη, τα δεχόμεθα με την αγάπη, τα αγκαλιάζομαι με την ελπίδα και περιμένουμε τη χάρη του Παρακλήτου να μας μοιήσει περισσότερο σε αυτά, για να καταλάβουμε πάλι εκ μέρους να μας δώσει, αφήχθηκε ο Ιωαννίκιος, να μας δώσει όμως την εγγύηση, και το Πνεύμα το Άγιο είναι η εγγύηση ότι θα ακολουθήσει και ο γάμος μας, ότι θα ακολουθήσει και η αιώνια ζωή, ότι θα ακολουθήσει και το τέλειον. Και όταν έρθει το τέλειον, λέει ο Απόστολός μας Παύλος, το εκ μέρους καταργηθήσετε. Γι' αυτό ακριβώς και το Πνεύμα το Άγιο είναι ο αραβώνας με τον νυμφίο Χριστό. Είμαστε όλοι αραβωνισμένοι, παντρεμένοι και ανήπαντροι, γιατί είναι κοινή η τύχη μας.
η καλή στη τύχη μας. Και αυτά είναι σπουδαία και μεγάλα. Γι' αυτό εδώ όταν αραβωνίζονται οι άνθρωποι δίνουν το δαχτυλίδι που αποτελεί εγγύηση. Αραβών λέξη περσική που σημαίνει εγγύηση στα ελληνικά. Εγγύηση ότι θα επακολουθήσει και ο γάμος. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι τι ύφχοντο στους αραβωνιζομένους, ταχείαν την στέψη. Ταχείαν την στέψη. Έτσι είναι αυτό. Εγγύηση. Και ως εγγύηση τι δίνουν, ένα δαχτυλίδι. Τι συμβολίζει το δαχτυλίδι, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί είναι στρογγυλό. Συμβολίζει την αγάπη η οποία αρχίζει και δεν λύνει ποτέ. Ούτε εδώ, ούτε στον γάμο. Έτσι. Μεγάλα πράγματα αυτά. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός και μας αραβώνησε και πάει στον ουρανό για να ετοιμάσει τόπο, να ετοιμάσει το σπίτι για να βάλει ο νυμφίος την νύμφη. Και έρχεται ο νυμφίος με το θάνατο του καθενός μας και μας παίρνει και θα έρθει κατά την Δευτέρα παρουσία μας πάρει όλους μαζί αφού αναστήσει τα σώματά μας. Θα ενώσει δηλαδή με την αθάνατη ψυχή μας και έχουμε πια και τα σώματα μαζί ενωμένοι με τα σώματα τα οποία θα είναι τα αυτά και ούκα αυτά. Θα είναι τα ίδια όπως τώρα αλλά όχι τα ίδια. Θα είναι άφθατα, αθάνατα, αιώνια, πνευματικά. Τέτοια όπως και του Ιησού Χριστού με άτερα ανάσα εστηρουμένων των αλογιών που βγήκε από το μνήμα χωρίς να ανοίξει το μνήμα. Που μπήκε στο ανώδη της Ιερουσαλήμ ενώ οι πόρτες ήσαν σφιχτομανταλωμένες και κλεισμένες όπως λέει το Ευαγγέλιο. Μπαίνουν πια στο μήκος κύματος της αφαρσίας. Τι μας περιμένει να ξέραμε, τι μας περιμένει. Τι κατάπληξη, τι μεγαλεία, τι θαυμασμός, τι ουράνια πράγματα. Δεν τα έχει φανταστεί άνθρωπος αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν τα έχει δει ανθρώπινο μάτι. Δεν τα έχει ακούσει τα μελωδήματα του ουρανού και τα αλληλούια του Κυρίου, του ανθρώπου να αυτή. Και δεν τα έχει αισθανθεί ανθρώπινη καρδιά. Α, η τι μας εν ο Θεός της αγαπώς είναι αυτόν. Όλα εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Τι μεγαλεία. Γι' αυτό και όταν βγαίνει η ψυχή μας από αυτή την πλάση και ανοίγουν τα μάτια της, καθώς ανοίγουν και τα σάρκινα μάτια, περισσότερο βλέπει λοιπόν τα κάλλη του ουρανού. Τα αγαθά τα αιώνια, τα μέλλοντα των οποίων αγαθών καταιγγύηση, εγγύηση μεγάλη, αυτό σημαίνει καταιγγύηση, αποτελούν τα επίγεια αγαθά. Κι αν εδώ στη γη, που είναι το χόλ, που είναι η αναμονή, που είναι το πρελούδιο, επίησε ο Κύριος όλα τα ωραία της γης, θέρος και αίαρ έπλασε αυτά, άσχετα αν η συνήθεια μας καταστρέφει και δεν τα βλέπουμε. Κι αν έφτιαξε εδώ, για τη γη της εξορίας και της αναμονής, για το θάλαμο της αναμονής, αν θέλετε, τόσο ωραία, πόσο μάλλον έχει ωραιότατα, απείρως ωραιότατα στην αιώνια πατρίδα διαμονή και κατάσταση. Γι' αυτό και οι παλαιότεροι που αυτά τα πράγματα τα έπαιρναν με το μέσα μυαλό. Κάνανε τα πάντα, ακόμη και μάρτυρες γινόντουσαν και μάρτυρες συνειδήσεως οι ασκητές και νεομάρτυρες και ό,τι άλλο θέλετε προκειμένου να μην αρνηθούν τον Χριστό και τα μέλλοντα αγαθά, το Χριστό και την αιώνια ζωή, το Χριστό και τον Παράδεισο. Τα έκαναν όλα θυσία και όλα τα της γης ακόμη και τα ωραία τα θεούσα σκύβαλα, περαστικά, λίγα αν θέλετε, καλά αλλά λίγα. Και έκανα λοιπόν τον καλό του αγώνα. Γι' αυτό και βλέπουμε να αγαπούν τόσο τον Κύριο, να αγαπούν τόσο τον αδελφό, να αγαπούν τόσο την αρετή, να είναι ταπεινοί, να έχουν υπομονή, να έχουν αγάπη, να έχουν διάκριση, να θυσιάζονται για τον πλησίον, για τον Χριστό πρώτα, για την πατρίδα, για τις μεγάλες και υψηλές και ουράνιες ιδέες. Σήμερα πάνε να μας βγάλουν από αυτόν τον τροπικό, από αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Και να μας βάλουν στη φθορά, στην απάτη, στον μηδενισμό, στο λευκό, στη λοποδησία, στη παλιανθρωπιά, στη μικροψυχία, στην αθεία, στο σκοτάδι, στο κακό, στο θάνατο, στην ξεφτύλα.
Γίνονται μεγάλες προσπάθειες εκ μέρους του διαβόλου και των οργάνων να μειώσει τον άνθρωπο, να μειώσει την ανάσταση, να μειώσει την εκκλησία, να μειώσει την ψυχή μας, να μειώσει το σώμα μας. Θέλουμε και τα σώματά μας. Έστω κάποιος όποιος θέλει, ποιος τον εμπόδισε. Αυτό θα γίνεται όμως νόμος. Θα το κάνουν όλοι. Γιατί μερικοί έχουν κομμένη την ουράτσα και θέλουν να κόβουν και οι άλλοι την ουράτσα, όπως λέει ο μύθος του Εσώπου. Δεν ξέρω το μύθος του Εσώπου. Μια πήγε μια αλεπούνα, φάει κότες. Και την έπιασε το δόκα και τη έκοψε την ουρά. Και ήρθε μετά και έκανε θεωρία στις άλλες αλεπούδες. Τι τη χρειαζόμαστε την ουρά, περί τι είναι η ουρά, δεν μας χρειάζεται η ουρά. Τόσα χρόνια που την είχαμε, τι έγινε με την ουρά. Και λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει. Πετάχτηκε όμως και μια μικρούλα, από τους μικρούς το βρίσκουν πολλές φορές και τους ανοίγει από μικρό και από αυτό μαθαίνει την αλήθεια και από τρελό, όπως λέει ο λαός. Και της λέει, τι της λέει, αν δεν σου λείπει η δική σου, θα άκουγα τη συμβουλή σου. Τώρα μας τα λες. Έτσι λοιπόν. Μερικοί εδώ στην πατρίδα τα πούλησαν όλα και πίστη και πατρίδα και ψυχή, αν θέλετε, σπουδαιότατα άλλα περνάνε και η πατρίδα περνάει και τα λεφτά περνάνε και οι θέσεις που βάλει μακριά της περνάνε, τα πάντα περνάνε. Λοιπόν, τα πούλησαν όλα και έρχονται μετά και μας λένε τι, να πάμε κι εμείς στην Άβυσσο, να πάμε κι εμείς στη φθορά και στην απάτη και όλα είναι ψέμα. Άμα θέλετε εσείς και είναι ψέμα, ακολουθήστε το ψέμα. Ποιος εμπόδισε, εδώ είναι η αρχοντιά του Θεού μας. Πόδο στην ελευθερία, πόδο στο αυτεξούσιο, πόδο στην περιθώρια επιλογή. Να διαλέγουμε και να παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά βγαίνοντα από αυτή την πλάση, θα έχουμε ο καθένα τι, ό,τι διαλέξαμε. Και μετά, πάρα πολύ με στον κύριο, κύριε μου, τι μου είχε, τι σου είχε. Ό,τι διάλεξε έχει. Ό,τι διάλεξε έχει. Υπάρχει και ελευθερία. Υπάρχει το αυτεξούσιο. Υπάρχουν τα δικαιώματά μα. Γιατί για αυτά δεν παλεύουμε τώρα. Και δεν αγωνιζόμαστε και χρόνια για την ελευθερία δεν χύνεται το ποταμίωμάτων. Και τα δικαιώματα για την κατοχύρωσή τους και λοιπά δεν κάνουν τόσα και τόσα οι άνθρωποι και πολλές φορές κάνουν και κατάχρηση δικαιωμάτων όπως στην εποχή μας και έχουν μόνο οι άνθρωποι δικαιώματα και καθήκοντα και υποχρεώσεις καθόλου. Εκεί μας έφτασαν, έτσι μας έμαθαν οι μεγάλοι και οι κυβερνώντες κατά κανόνα. Και μετά τι να κάνει ο κόσμος, ακολουθεί πώς πάνε λέει στραβεί στον Άδη, ένας πει στον άλλον ενώ ο Χριστός τι ήταν προηγούμενα στην εικόνα που πήραμε, κατέβηκε στον Άδη για να μας βγάλει από τον Άδη. Όχι για να μας βάλουμε στον Άδη, είμαστε στον Άδη. Και στο καθένα, στο προσωπικό του Άδη είναι ο καθένας μας. Μα κατεβαίνει ο Χριστός ο Αναστάσεις ακ νεκρών. Και στον Άδη γενικότερα, αλλά και στον Άδη της ψυχής μας και μας βγάζει κάθε μέρα και μας αρασταίνει. Γιατί η Ανάσταση δεν είναι 40 μέρες. Την τιμήσαμε οι 40 μέρες, την αποδώσαμε στην Εκκλησία του Σημείου, την παραδώσαμε για την πάρουμε πάλι την χρόνο. Αυτό είναι η απόδοση της εορτής και κάνουμε και απόδοση λογαριασμού. Αλλά η Ανάσταση είναι τι, παντός καιρού. Να γνωρίζουμε το Αναστάντα και δίνοντα τις Αναστάσεώς του έχουμε καθήκον κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Να είμαστε πάντως στον χώρο της Αναστάσεως. Είμαστε η ίδια Αναστάσεως, τέκνα της Αναστάσεως. Μας ανέσυρε ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι η Ανάσταση του ανθρώπου. Σαν στάση, αυτό είναι μια Ανάσταση. Η στάση σαν επανάληψη της στάσεως. Πέσαμε στον οποίο πράγμα και έρθει ο Χριστός και μας σηκώνει. Αυτό βουτάει το ραδάκι και τρέλα και σήκωσε πάνω. Σαν στάση. Το ανάση με επανάληψη. Ξανά. Πέσαμε και μας εσήκωσε ο Χριστός ο φιλάνθρωπος. Και δοξάζουμε την Αγία του Ανάσας. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άγγελοι δοξάζουν την Αγία του Ανάσας. Οι άγγελοι βέβαια δεν έπεσαν, αλλά υπήρχε κίνδυνος να πέσουν μέχρι την Ανάσταση του Χριστού. Ήταν τρεπτοί, μεταβλητοί. Σε κατάσταση δηλαδή είχαν τη δυνατότητα και να πέσουν και να διαλέξουν την άρνηση. Και αν διάλεξε το σκοτάδι όπως το διάλεξε ο Σφόρος και το 1/3 των αγγέλων που τον ακολούθησαν. Το ρόμπο με την Ανάσταση του Χριστού τι έγινε. Εστερεώθησαν και οι άγγελοι. Και τι έγιναν άτρεπτοι. Δεν μπορούν πια να πέσουν. Δεν είναι δώρο αυτό. Δεν είναι προσφορά αυτή. Δεν είναι μεγαλείο αυτό. Δεν είναι βεβαιότητα αυτή. Βεβαίως. Γι' αυτό και την ύμνησαν την ενανθρώπιση του Χριστού και τη φανέρωσαν πρώτοι οι άγγελοι. Στη Θεία του Γέννηση φανέρωσαν στους ανθρώπους ότι γεννήθη σήμερα ο Σωτήρη. Ετέχθη ημίν σήμερα ο Σωτήρη. Οι άγγελοι στους ποιμένες και ποιμένες στη συνέχεια στους άλλους. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Και μετά την Αγία Ανάσταση του Χριστού πήγαιναν ήγγελαν πρώτοι οι άγγελοι. Οι αρχάγγελοι. Οι δύο άγγελοι του Παναγίου Τάφου, δύο αγγέλους βλέψασα ένδοθεν του μνημείου. Ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ κάτι παράδοση. Άγγελοι Κυρίου. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ πήγε στην Παναγία και της λέει
Χαίρε Παρθένε, χαίρε, χαίρε ευλογημένη. Ο Σωσιός Ανέστη Τριήμερος Εκτάφου. Άγγελος εγώ επιχαριτωμένη, ο άγγελος αυτός εγώ. Ευώησε στην Παναγία και της είπε την Ανάσταση. Και στην Ανάληψη το ίδιο έχουμε αγγέλους. Έχουμε τους δύο αγγέλους που είναι οι αρχάγγελοι της Αναστάσεως, τον Μιχαήλ και τον Γαβριήλ, να ελέγχουν τους Αποστόλους που εγκαφωμένα τα μάτια τους στον αναλαμβανόμενο Χριστό. Και ενώ εκείνος ανέβει στον ουρανό και δεν εθεωρείτο, δεν φαίνεται, εκείνοι έμειναν εκεί. Έτοιμοι δηλαδή τι να κάνουν, να αφήσουν ή δυνατόν και τις ψυχές τους να ακολουθήσουν τον Κύριο. Αλλά άμα τον ακολουθούσαν, τι δουλειά θα γινόταν πίσω. Αυτός ήρθε εδώ, ετοίμασε αυτούς για να πάνε εις πάντα τα έθνη. Γι' αυτό τι κάνουν οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβρίλ, εμάλωσαν τους Αποστόλους. Τι τους είπαν, άνδρες Γαλιλαίοι. Γιατί οι 11 Απόστολοι ήσαν Γαλιλαίοι. Ο 10ος εδώ υπήρχαν Ιούδας που είχε κρεμαστεί. Ο 10ος μόνο και ο Ιουδαίος. Ήταν Γαλιλαίοι από την Γαλιλαία των Αθώνων, που ήταν ορμητικοί, που ήταν πατριώτες. Σκεφτείτε τον Πέτρο, σκεφτείτε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, πιο ορμητικοί που ήσαν, που έλεγαν να ρίξει φωτιά, θα τους κάψει στα μάρια όλους, γιατί δεν υποδέχτηκαν καλά τον Χριστό. Ο Πέτρος τραβάει και το μαχαίρι, κόβει και τα αυτή και βάλε τα υπόλοιπα. Τι οι άλλοι και ο Σίμων κάναμε προφέσου Καλανίδη, ζηλωτή, βέβαια. Τι εστί καταλαβαίνω, τι κοιτάτε και βλέπετε. Με νόημα, βλέποντε που μέσα είχαν, δηλαδή με όλη την ψυχή του παρακολουθούσαν. Είχε βγει η ψυχή τους, πώς το λένε δηλαδή. Είχαν πονέσει τόσο πολύ. Τόσο πολύ με την Ανάσταση πόνεσαν. Πόνεσαν πολύ με την Ανάληψη. Χάρηκαν με την Ανάσταση, καταχάρηκαν και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση. Εκ της χαράς. Απιστούσαν εκ της χαράς και εκ του θαυμασμού, λέει το Ευαγγέλιο του Λουκά. Και δεν μπορούσαν να πιστέψουν στην Ανάσταση. Χτυπιόντουσαν, τσιμπιόντουσαν που λέμε και λέει, είναι αλήθεια, βλέπουμε αλήθεια, είναι σωστό. Ελάτε ρε παιδιά, είναι σωστό, για πιάστε με, λέει. Ακουμπήστε, ψηλαφίστε με. Είναι χειροπιαστό γεγονό η Ανάσταση. Πρώτοι Απόστολοι αφισβητούσαν. Αν είναι φτιαγμένα αυτά, θα λέγανε πολύ ωραία Απόστολοι. Ό,τι ήδη καθόλου, μπράβο που ανέστη και ήρθε. Όχι τέτοια Απόστολοι. Όχι τέτοια. Και ο Θωμάς ακόμη χειρότερο. Ο προκατηλημένοι με την Ανάσταση. Τι είπαμε γιατί ήταν προκατηλημένοι. Γιατί δεν είχε ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ο Ιησούς αλλά και οι προφήτες στην Παλαιαθήκη είχαν αναστήσει άλλους πεθαμένους. Αλλά κάποιος πεθαμένος να πεθάνει και να αναστήσει ο ίδιος τον εαυτό δεν ξαναείδε. Ο Ιησούς το έκανε γιατί ήταν και Θεός. Η θεότητα του Χριστού αποδεικνύεται με την Ανάσταση. Η θεότητα του Χριστού. Χρειάζεται να ήταν ένας προφήτης, ένας δίκαιος, ένας αυτός. Εδώ όμως έχουμε τη θεότητα του Χριστού. Και η θεότητα του Χριστού ανέστησε την ανθρωπότητα του Χριστού. Τον Ιησού τον άνθρωπο. Δυνάμη της θεότητος ανέστη. Και τι αποδεικνύει λοιπόν η Ανάσταση τη θεότητα του Χριστού. Και πού στηρίζεται η Εκκλησία του Χριστού και η Ανάσταση στη θεότητα του Χριστού. Και πού στηριζόμεθα όλοι στη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και οι πύλες του Άδου να ανοίξουν, την Εκκλησία δεν πρόκειται να καταπίνουν. Γιατί είναι ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες. Γιατί είναι το σώμα του Χριστού η Εκκλησία. Αυτός είναι η κεφαλή. Δεν πρόκειται, δεν πάνε να φωνάζουν αίρονες, καλλιγούλες, δεν πάνε να φτιάνουν τάχαβα το παιδί, δεν πάνε να λένε αηδίες. Πού είναι όλοι αυτοί. Πού είναι ο Χίτλερ, πού είναι οι άλλοι, στη Ρωσία, ο Στάλιν και οι υπόλοιποι που έκαναν τους ανθρώπους να τρέμουν κάτω από την πότα τους. Πού είναι όλοι αυτοί, τι έγιναν όλοι αυτοί. Παρέδωκα στη φθορά και στο θάνατο και στην απάτη και άφησαν τους ανθρώπους να παίρνουν ανάσες. Ο Χριστός βασιλεύει στους αιώνες. Γι' αυτό ο Μέγας Ναπολέων, όντως Μέγας Ναπολέων, ο πατέρας του πολέμου κατά τον Γολοκοτρώνη, έχει πει το εξής ωραίο. Εγώ, λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος και οι άλλοι, κάναμε κάτι. Αλλά μπροστά σε αυτό το Μέγα που έκανε και κάνει ο Χριστός, όλα τα δικά μας είναι μια τρύπα στο νερό. Καταλάβατε τι είπε ο Μέγας Ναπολέων, τι κατάλαβε αυτός ο δυτικός. Αυτό είναι. Όλα λοιπόν στηρίζονται στην Ανάσταση του Χριστού. Και δια της Αναστάσεως του Κυρίου, είμαστε εμείς όλοι πρίγκιπες και προνομιούχοι στην Εκκλησία του Χριστού. Και μάλιστα εμείς οι Έλληνες, ας το πούμε, γιατί μας έχουν πνίξει πια οι ξένοι και όλοι οι εχθροί δικοί μας και οι άλλοι. Είμαστε παραπάνω τυχεροί, έλεγε ο πατέρας Παΐσιος, και αν δεν συμφωνούν μερικοί, ας πάντων πιάσουν. Πήγε με τον Αναστάντα. Λοιπόν, τι έλεγε. Είμαστε τυχεροί που γεννηθήκαμε και Έλληνες και Ορθόδοξοι. Και Έλληνες, σαν την ελληνική ψυχή, βρε παιδιά, βρίσκεις
Και έτσι όπως μας έχουν καταδείξει, βρίσκεις. Έρχονται όλοι οι ξένοι, όλοι αυτοί εδώ και να φάνε και να πιούνε και μας σκοτώσουν και μας ζηστέψουν και άλλα πράγματα να μην πω τώρα. Όλα. Και όμως ο Έλληνας έχει τόση καλοσύνη, έχει τόση αγάπη, έχει τόση ανοχή, έχει τόση εσπλαχνία, έχει τόση υπομονή. Αυτά θα δει ο Θεός και θα μας χαρίσει όλες τις βλακίες που κάνουμε για την πατρίδα, για την ψυχή μας, για τους άλλους, γιατί έχουμε κάνει πολλές βλακίες τελευταία. Τα έχουμε αφήσει πολύ ο πατέρας Πορφύριος και μας τα πήραν όλα. Μας τα πήραν όλα. Και τώρα έρχονται μουσουλμάνοι στη μέση στην Αθήνα και καμαρώνουν. Κάτσε κύριε, ποιος σας έφερε σας εδώ πέρα. Ποιος σας έφερε εδώ πέρα. Ποιος σας έφερε εδώ πέρα. Απρόσκλητοι ήρθανε. Για να μην πω ποιοι τους έφεραν. Απρόσκλητοι ήρθανε. Ποιος σας έφερε εδώ πέρα. Και τι θέλετε μετά. Να επιβάλλετε εσείς. Εμείς αν πάμε στη Σαουδική Αραβία να επιβάλλουμε κάτι, θα μας εκτελέσουν αμέσως. Θα μας εκτελέσουν αμέσως. Και τώρα φτιάξανε ένα κόλπο εκεί με το Κοράνι, ψέματα αυτά όλα. Τα έχουν φτιάξει εδώ αριστεροί και οι υπόλοιποι. Οποιοδήποτε εχθροί της πατρίδος είναι πολλοί. Δυστυχώς. Να κάνουν τάχα πρόκληση. Όταν προετών ζωγράφησαν το νησί με τα γενετικά όργανα και με τα αυτά και τις αηδίες, όταν αντέδρασαν οι Ορθόδοξοι, τι είπαν. Είναι τέχνη αυτό. Αφήσουμε τους ανθρώπους να εκφραστούν. Ας αφήσουμε και τους ανθρώπους να σκαπηλήσουν 5-6 μουσουλμάνους να εκφραστούν. Ας αφήσουμε και τους αστυνομικούς μας, τα παιδιά μας, και να είναι καλά τα παιδιά μας. Να είναι καλά τα παιδιά μας. Παιδιά δικά μας αστυνομικοί. Δεν είναι το πολιτικό μου παιδιά. Την πολιτική τα στέλνω όλοι στα κολέγια και στα φτάκια σας Ευρώπας και τα έχουν μη μου άπτυξη και δεν έχω πάει και στρατιώτες περισσότεροι. Ας τα μην τα πω τώρα. Λοιπόν, τα δικά μας παιδιά είναι. Τους βάλουν τα κόμματα. Μα και τα κόμματα δικά μας είναι στο κάτω-κάτω, αν θέλετε. Όλοι που είναι στα κόμματα είναι. Εγώ τους έχουμε όλους που είναι στα κόμματα. Και τους αγαπώ, αφού μας κατήθησαν έτσι, μας κομμάτιασαν έτσι, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Μια γροθέα και μια ψυχή. Παιδιά δικά μας είναι αστυνομικοί. Εγώ πέρασα από χθες, ξέρω παιδιά, λέει γεια σας, οι νέες ομάδες. Σας ευχαριστώ που μας φρουρείτε. Και έβγαλε το καπελάκι να δουν καλά ποιος μιλάει, γιατί τους βρίζουν. Παιδιά μας είναι. Να ευχόμαστε για αυτούς. Άμα χαθεί ένα σας στη φύλακα, πού είναι ο Μιχάλης ο καημένος αυτός από το που σκοτώθηκε στην Νίκαια. Ποιος μιλάει για αυτόν. 2 μήνες στην αστυνομία είχε πάρει τηλέφωνο τη γυναίκα του να πει συλληπιτήρια, να πει τι κάνετε, να πει εδώ είμαστε. Γιατί αυτός, αν σκοτώνει κανένα κοπρίτι άλλο, θα ξεξιωνόντουσαν όλοι εδώ πέρα. Εκεί έχουμε φτάσει. Να έχουν πάρει την πατρίδα μας στα χέρια τους, η ανάξη, η ανόητη. Και όμως ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτά. Εμείς οι μεγάλοι σε ποινή πλειοψηφία. Εμείς είμαστε οι φταίνοι. Δεν φταίνουν αυτοί. Αυτοί κάνουν δουλειά τους και την κάνουν πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εκκλησία. Είναι πολιτικό κόμμα εδώ. Να βρίζει ένα τον άλλον και λοιπά και να φορτώνει ένα τον άλλον. Να έχουμε ευθυνότητα. Όχι. Εμείς φταίνουμε. Η εκκλησία έχει την αρετή της αυτομεμψίας. Δίκαιος αυτού κατήγορος. Ο δίκαιος και άνθρωπος της Εκκλησίας κατηγορεί τον αυτό του πρώτα και κύρια. Και αν θες να κατηγορεί ο Ιερός Χρυσόστομος, κατηγόρησε ο σου, κατηγόρησε τον εαυτό σου πρώτα. Άρχισε από τον εαυτό σου πρώτα. Έχει υλικό. Τελεί είμαστε, όχι, αμαρτωλοί είμαστε. Άρχισε από τον εαυτό σου και έτσι μετά πόσο συμπεριματικό θα γίνει απέναντι σε όλου. Για να δει πολλέ αδυναμίε και πολλέ ατέλειε και όλα τα οποία κατηγορεί του άλλου, τα έχει κι εσύ. Τα έχει κι εσύ. Αλλά φύγαμε πολύ. Αν και αυτά έχουν σχέση με την ανάληψη, γιατί μας ανέλαβε ο Χριστός. Χθες μια ανάληψη. Μας ανέλαβε, μας πήρε πάνω του. Και ύστερα μας ανύψωσε, λέει ο Ισαΐας. Μας ανύψωσε έως του θρόνου του Θεού. Αυτό είναι η ανάληψη. Ανέβασε την ανθρώπινη φύση. Είναι σαρκοφορεμένος Θεός ο Κύριος. Φόρασε την ανθρώπινη ουσία, την ανθρώπινη φύση. Και ανέβασε την ανθρώπινη φύση πού? Στα δεξιά του Θεού και ο Πατρός. Και κάθε ο Χριστός, ο Ιης Κύριος, ο Ιης Κύριος, ο Ιης Κύριος, κάθε σαρκοφορεμένος στα δεξιά του Θεού και Πατρός. Φορώντας τον άνθρωπο, το χωράει νους, γι' αυτό είμαστε αρχή, πρέπει να τρελαθούμε. Το χωράει νους ανθρώπου ο Θεός να σαρκοφορέσει, να φορέσει τον άνθρωπο και να τον ανεβάσει στο θρόνο του Θεού, στο θρόνο της Αγίας Τριάδος. Και κάθισεν, πόσο λέει το σύμβολο της πίστεως, και ανελφώντας στους ουρανούς και λοιπά, και καθήμενε εκ δεξιών του Πατρός. Βέβαια, ανέβηκε και κάθισε και πάλι είναι ερχόμενο. Το σύμβολο της πίστεως τα λέει όλα. Ανέβηκε η ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό καθώς ανέβαινε ο άνθρωπος Ιησούς δια της Θείας Φύσεως, ενωμένος με τη Θεία Φύση. Απόρρισαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και όλες οι δυνάμεις του ουρανού. Πρώτη φορά βλέπαν άνθρωπο να ανεβαίνει υπεράνω αυτών.
επάνω και από αυτούς. Και λέγανε ποιος είναι αυτός που έρχεται από τη Βοσόρ, από τη Σάρκα, από τη γη. Κανένας άνθρωπος δεν ανέβηκε. Και ο Ηλίας ανέβη με κατέφυγη στον ουρανό, αλλά δεν ξεπέρασε τους ουρανούς. Εντός ξεπέρασε και τους ουρανούς όλους. Ξεπέρασε αγγέλους και αρχαγγέλους και όλες τις δυνάμεις. Και έφτασε και κάθισε εκ δεξιών του Θεού φορώντας τον άνθρωπο. Αυτό είναι αποθέωση του ανθρώπου. Αυτό είναι τιμή του ανθρώπου. Αυτό είναι δόξα του ανθρώπου. Νομίζετε ο άνθρωπος είναι ένα τίποτα, ένα κομμάτι χώμα και μια ανάσα που έλεγε Μαρμαγιώδης από το χωριό μου? Όχι. Σαν την προβατίνα, αυτό είναι βλακεία. Ο άνθρωπος είναι Θεός κατά χάρη. Και έχει προορισμό να γίνει Θεός κατά χάρη. Να γίνει όμοιος το υψίστο κατά χάρη Θεός. Και να κληρονομήσει τα μέλλοντα αγαθά. Ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο με το Σταυρό και την Ανάσταση και με την Ανάγκη. Μας υπερήψωσε ο Κύριος. Μας υπερήψωσε ο Κύριος. Και κάθε εκδεξιά, εκδεξιών του Θεού. Και τι κάνει εκεί ο παράκλητος? Ο ένας παράκλητος είναι ο Ιησούς κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Και ο άλλος παράκλητος είναι το Πνεύμα του Άγιου. Φέρε. Ο άλλος παράκλητος. Τα χέρια του Θεού. Εχείρωσε ποιησάνε και έπλασάνε. Τα χέρια του Θεού. Πατρός, τον αχαίρει ο Λόγος, ο Σαρκοφόρος και το Άγιο Πνεύμα μετά που ήλθε στον κόσμο την πέρα της Πεντηκοστής. Για σκεφτείτε, είναι αυτά ή δεν είναι μυστήρια? Είναι μην είναι να φύγει ο νους. Να μην σαλεύει ο νους του ανθρώπου. Τα πλησιάζουμε μόνο με την πίστη. Διότι αν τα πλησιάσουμε με τη λογική και με τα ανθρώπινα αισθήματα, πρέπει να εξτώμεν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι σημαίνει αυτό? Να τρελαθούμε. Να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Αυτό σημαίνει εξίσταμα. Μπορώ και εξίσταμα. Εξτόμενο. Είμαι αόριστο. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι. Και ανέβαινε λοιπόν ο Ιησούς, είπε στους μαθητές ότι αφή τα λέει ωραία ο Ρωμανός, θα το ακούσουμε τον ύμνο αυτό στην εκπομπή της Δευτέρας. Και θέλω να ακούτε παρακαλώ όσοι μπορείτε. 10 με 12 Δευτέρα το βράδυ. Κάντε μια γρυπνιούλα. Και εμείς αγρυπνιούλα. Εκεί είμαστε παρόντες και το ξέρετε. Κάνει μια λειτουργία του κατηχουμένου ένα δίωρο. Με το Ευαγγέλιο, με το Ρωμανό, με την ιστορία μας, με τους Αγίους μας, με την παραδοσή μας, με την ομοιοσύνη μας και με την καθημερινότητά μας, όπως ξέρετε, τα βλέπετε όλα. Ο Θεός ευλόγησε αυτήν την ταπεινή εκπομπούλα και όλο και βελτιώνεται και όλο και γίνεται. Τι είναι αυτό, δώρο του Θεού, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Πάμε εκεί, κουβαλάμε τον εαυτό μας, έχουν κάνει τις ανθρώπινες προετοιμασίες, αλλά από εκεί και πέρα δεν φτάνε αυτά. Αν δεν βάλει ο Θεός τη χάρη, αν δώσει και ο Θεός την ευχούλα του, δεν έγινε. Ούτου κάμωρος, δεν του τρέχοντος, αλλά το ελεούντος Θεού, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Μεγάλα πράγματα αυτά. Κατάλαβαν οι Απόστολοι ότι ο Ιησούς θα φύγει. Και τι άρχισαν? Τι άρχισαν να κλαίνε και να είναι κατηφής. Τα λέει ο ύμνος του Ρωμανού, τα λένε και οι ύμνητες περνού που διαβάσαμε απόψε εδώ, θα πούμε και αύριο. Γιατί δεν ήθελαν να αποχωριστούν. Και δεν είχαν άδικο. Και μάλιστα βάζει στο στόμα και του Πέτρου, αλλά και του Ιάννου και του Ιακώβου και των υπολείπων ο Ρωμανός. Εμείς και τα αφήσαμε όλα. Και γονείς και, και τα ψάρια και την περιουσία μας και το σπίτι μας και τα πάντα μας. 3 χρόνια τα αφήσαμε όλα σαν να μην είχαμε τίποτα και είχαμε κοντά σου. Και τώρα φεύγεις εσύ. Έχουμε άλλο και μας αφήνεις και τι θα γίνει? Έχει ανθρωποποιία ο Ρωμανός. Είναι πολύ ανθρώπινο αυτά. Έχει ανθρωποποιία ο Ρωμανός. Τα λένε τόσο ωραία οι Απόστολοι με το στόμα και με τη γραφεία του Ρωμανού, που λες, κύριε, τι ωραία. Πραγματικά ο Ρωμανός ήταν όλο μέσα στη χάρη, όπως έλεγε ο Γέρος Πορφύριος. Ήταν όλο μέσα στη χάρη ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός. Ρωμιοσύνη, Ρωμανός, Ρωμ, σημαίνει δύναμη. Ποια είναι δύναμη στη Ρωμιοσύνη? Ο Χριστός. Τι είναι ο Χριστός? Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Η Ρώμη εκεί, η απική αυτή είναι κτίσμα των Ελλήνων. Θυμάστε τον Αρκάδων. Διαβάσει ιστορία. Και Ρώμη, ελληνικό όνομα, σημαίνει δύναμη. Σε ένα τον κύριο Μακεδονίδη, ποια ήταν η δύναμη? Ο Χριστός. Πίστευαν όλοι, ακόμη και οι κακοί, σε αυτή τη δύναμη. Και έκαναν τον αγώνα τους, ακόμη και οι αιρετικοί, την τελευταία στιγμή κλαίγανε και βλέπανε θαύματα και βλέπανε μεγαλεία και βλέπανε Θεοτόκο να τους μαλώνει, όπως τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, τον Ίσαυρο και τόσοι άλλοι. Είχαν σκοποθετική τον αγιασμό, τον παράδεισο, τη Θεία Βασιλεία και ο χειρότερος ακόμα. Μεγάλα πράγματα αυτά.
Έτσι λοιπόν οι Απόστολοι του έλεγαν αυτά του Κυρίου και εκείνος τους πήρε με το καλό. Τι ωραίο τρόπο ζωής έχει η Εκκλησία και τρόπο συμπεριφοράς. Δεν άρχισα να τους λέει ξέρω τώρα και τ' άλλο, δεν τους λέει κάτι θρησκευτικά ακραία, που εμείς δεν κάνει, δεν γίνεται. Ω, κάνει αυτό που λέτε. Έχετε δίκιο παιδιά. Αλλά έχω κι εγώ όμως λίγο δίκιο, καημένος ο Ιησούς λέει. Έχω κι εγώ λίγο δίκιο. Τι δίκιο. Πάρα σε ετοιμάσω τόπο, τι να κάνω ρε παιδιά. Σας παντρεύτηκα, σας έχω κοντά, σας έχω πάρει με 108 όπλα στο στρατό. Ωραία, τι να κάνω. Πάω όμως και πάω να φτιάξω κάτι. Να ετοιμάσω τόπο και θα δω να σας παραλάβω και με το θάνατο και κάτι δεύτερα παρουσία. Στο θάνατό μας το ίδιο ο Ιησούς μας παίρνει. Ο Αφέντης, ο Χριστός, η Κυρά, η Παναγιά, οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι πεθαμένοι που έχουν φύγει πριν από εμάς, δικοί μας και γνωστοί και οι υπόλοιποι. Είμαστε μόνοι στην Εκκλησία, ποτέ τυπικά είμαστε μόνοι. Ουσιαστικά δεν είμαστε μόνοι. Η Εκκλησία σημαίνει το μαζί. Το συνή είναι Χριστό, τώρα είμαστε μαζί με τον Χριστό και το συνή είναι αδελφοί. Τώρα είμαστε μαζί με τους αδελφούς. Τι μεγαλεία είναι αυτά. Τι κάνει τελικά, σώστε τα πούστα του Ρωμανού. Τι κάνει τελικά. Του σπίθ. Και πάλι όμως λέει ο Ρωμανός, τι ευρήματα είναι αυτά. Τι είναι η ποίησή μας. Η ποίηση είναι η περούσια αυτή. Και πάλι δεν το τολμούσε ο Χριστός. Ξέρετε πόσο μας αγαπάει. Και στενοχωρείται να μας στενοχωρήσει. Πώς το λένε δηλαδή. Και να μας ζωρίσει. Και να μας κακοκαρδίσει. Είναι αυτό που λέει ο Αίγιστος Μπαρμπανίκος Πεντζίκης. Μας έχει σαν τους γονείς που έχουν κάποια κακομαθημένα παιδιά. Και τι κάνουν, ό,τι του ζητάνε των γονέων τα δίνουν. Γιατί τα δίνουν, είναι γονείς και τα αγαπάνε να παρευχθεί, είναι τα σπλάχνα του. Τα αγαπάνε να παρευχθεί, τι κάνει ο γονέος. Μόνο ποιος είναι γονέος ξέρει τι θα πει αυτό και καταλαβαίνει. Και όποιος αγαπά καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Τίποτα άλλο. Και τι να κάνει. Και λέει ο Ρωμανός, ο Ιησούς έτσι με την άκρα του φρυδιού του, το άκρο, κάνει νόημα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβρίλ, των παρόντες. Πείτε στους αγγέλους να κατέβουν, να φέρουν και μια νεφέλη. Να φύγω απαλά. Γι' αυτό λέει, υπέλαβε αυτόν, τον πήρε απαλά. Η παλήφο λέγε τι μυροφόρε, άλυψαν απαλά του ομοδοκίδου. Δεν χύσαν να πάνε τα μύρα και άρχισαν να τρίβουν. Όχι. Η παλήφο, αλφα απαλά. Αλφα με στοργή. Τι είναι η γλώσσα μα, δεν υπάρχει άλλη τέτοια γλώσσα. Γι' αυτό χτυπάνε από παντού, βλέπετε τι κάνε. Χτυπάνε από παντού και με τα κινητά και με τα πάντα τώρα και με τα αυτά τέτοια. Όλα να τα γράφουμε λατινικά. Μα τι τα λατινικά ελληνικά ήταν. Ήταν τα ελληνικά τη κάτω Ιταλία που τα καθίσαν οι Ιταλοί να είναι τώρα έτσι. Γιατί όπως ξέρετε η λατινική είναι κακέκτυπο της ελληνικής γλώσσας. Μάνας είναι η ελληνική γλώσσα. Είτε τους αρέσετε όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Και τι να κάνουμε. Μην ήταν. Εμείς δεν φταίμε γι' αυτό. Εμείς την παραλάβαμε και ευχαριστούμε. Και κάνει λοιπόν νόημα. Και ήρθε λοιπόν η νεφέλη που το Άγιο Πνεύμα. Και άγγελοι και λοιπά. Και σιγά σιγά πήραν τον Χριστό. Αλλά και πάλι οι Απόστολοι δεν επίστησαν. Ο χωρισμός είναι καημός, λέει, πώς το λέει. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και ας έλεγε ο Ιησούς, ου χωρίζω με αφημών. Εγώ είμαι με θυμών και οδείς καθημών. Είναι και το ρεφρέν του ύμνου. Το ανακλώμενο. Το εφήμιο, πώς τα λέμε αυτά. Λοιπόν, και κόλλησαν και ανέβαινε ο Ιησούς, ανέβαινε μέχρι που έφτασε στον ουρανό. Υπερεύει τον ουρανό, δεν έφτασε τον ουρανό. Υπερεύει τον ουρανό. Άνθρωπος, Θεός φορώντας τον άνθρωπο να υπερβεί τον ουρανό, αυτό δεν ξαναεινέπαθαν οι άγγελοι. Και φόρονταν οι κατώτεροι, οι ανώτεροι προς τους κατώτερους. Γιατί οι κατώτεροι ήταν πιο κάτω και βλέπανε τι έρχεται. Τι έρχεται, λέει, τι γίνεται, εσείς που είστε πιο κοντά, τι βλέπετε. Έρχεται, λέει ο Ιησούς ο Θεάνθρωπος. Έρχεται από τον πόλεμο. Πάτσε τα σταφύλια στο λινό. Τι ωραία τα λέει οι προφητείες απόψε που ακούσαμε του Ισαΐου. Και ακούσαμε, εγώ διάβασα το πρωί αυτά. Λοιπόν, έρχεται από τον πόλεμο. Κύριος δυνατός εν πολέμου. Κύριος των δυνάμεων. Θεός των θεών. Και υποχωρούσαν λοιπόν. Και άνοιγαν οι πύλες, και άνοιγαν οι πύλες. Και υποδεχόντουσαν οι άγγελοι. Οι κατώτεροι στην αρχή, οι ανώτεροι συνέχεια και φτάσαν υπερεύει τα χερουβήν, τα σεραφείμ και κάθε εκ δεξιών του Θεού, όπως το λέει μεγαλόπριβο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος, θα τους μάθει. Εκ δεξιών του Θεού εκάθισε ο Ιησούς Χριστός, ο σαρκοφόρος Θεός. Το είχαν επιθυμήσει αιώνες αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και στις τραγωδίες των δίποδα που κολωνώ, τι έχουμε ακριβώς. Ανάληψη του ειδήποδο στον ουρανό. Με τον μηχανή Θεό.
ανάληψη του ειδήποδο στον ουρανό. Πρώτη φορά στα αρχαία γραμματεία ανάληψη ανθρώπου. Γιατί ήταν άνθρωπο ήθελε να πάει στην πατρίδα, το είχε καημό που έπεσε και την έχασε. Έχασε και την επίγεια, το επίγειο παράδεισο, έχασε και την επουράνη που ήταν προοπτική. Βέβαια. Και το είχε καημό. Και τώρα ήθελε να βγάλει το καημό, το έσαιγε με την τραγωδία. Μεγάλη υπόθεση τραγωδία, η θεοφαγία και τα υπόλοιπα. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν καιρό τώρα. Λοιπόν, και έφυγε ο Ιησούς. Πέρασε και έφυγε η ώρα. Η ώρα για να φεύγει και ο καιρός για να περνάει. Σε κάποιον χθες και γέλεγε. Μου λέει, γιατί μου το λες. Για την αλήθεια λέω. Δεν το είχα λέει σκεφτεί. Οπότε εμείς κάσουμε παιδί μου, αν μεγαλώνουμε και περνάει ο καιρός. Δουλειά του κάνει, ας κάνουμε και εμείς δουλειά μας. Και ας εκμεταλλευόμεθα τον καιρό. Έτσι. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι Χριστός, είναι ο παράδεισος. Ας αγαπάμε και ας συγχωράμε. Και ας μισκάμε για όλα αυτά τα της γης. Αυτά έτσι και έτσι θα περάσουν. Και ας πίνουμε, όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος παλιά και έχουμε την ευχή του. Κάθε πρωί ένα ποτηράκι αδιαφορίας. Δεν τα βάλουμε όλα μέσα. Δεν μας ανήκουν όλα. Όχι. Να βάλουμε πρώτα απ' όλα τον Χριστό πρωί-πρωί στην ψυχή μου. Να σου πούμε αυτό, όπως σου πούμε στα παιδάκια το γάλα και τα αυτά. Να σου πούμε λίγο Χριστό παραπάνω. Βάλε λίγο παραπάνω, να περάσουμε, σου χρειαστεί. Βάλε λίγο Χριστό, βάλε και Παναγίτσα, βάλε και αυτά. Βάλε και πέντε έννοιες εκεί πέρα. Και να έχει και το νους να γυρίσει και σπίτι σου μετά. Είχαμε στο χωρίο με έναν που κολλάει έναν άλλον και λέει, α, αυτός λέει, μην πω ονόματα και να τα πείσει στο χωρίο αύριο θα γελάει. Α, καλά που βρίσκει το δρόμο και πάει σπίτι του. Λοιπόν, τουλάχιστον θα βρίσκουμε το δρόμο να πάμε στο πηγαίνουμε σπίτι μας. Δηλαδή, κύριε Φορά, με τα πολύ έτσι σκέψη και με τα πολλά βάσανα, δεν θα ξέρουμε ποιοι είμαστε, που πάμε και τι κάνουμε. Ήρθε και αυτό. Θα μου πει, κι άμα γίνει, πλάκα θα έχει. Γιατί δεν μου λέει. Βέβαια, το θέατρο του παραλόγου, πού να βγαίνει ο Ιωαννέσκο. Ρινόκερο κλπ. Πού είναι η θέατρο είναι εδώ. Αυτά βέβαια. Βέβαια. Και αυτό εδώ τα γράφει. Ο Νικολάκη τα γράφει όλα ό,τι λε, κύριε. Ήρθε και εδώ τώρα, τον ξέρετε, τον βλέπω και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που και σήμερα εδώ και όλες αυτές τις μέρες για όλο που γράφει μας έφερε και το θερινό. Το θερινό συναξάρι, ξεχνά και όσο τέτοιο. Τι να κάνει ο καημένος. Και τον βάζει εκεί να παίρνουν οι άνθρωποι. Τι να κάνει. Τον ευχαριστώ πραγματικά, είναι άφορος. Και ο Θεός τον φωτίζει. Έχει και αυτούς ζάχαρα σαν και εμένα, έχει μελαγχολία, έχει ιστορίες. Αλλά μεταποιεί τη μελαγχολία και το ζάχαρα σε εργασιοθεραπεία, σε θετικά πράγματα, σε θαυμαστά πράγματα. Στην παραγωγή αυτών των βιβλίων. Ότι εγώ τα λέω εδώ υποχρεωμένος, είμαι παπάς, είμαι τι να κάνω. Τόσα, είμαι 25 χρόνια εδώ πέρα. Συνεχώς ο Άγιος Νεκτάριος με έχει τον ευχαριστώ. Τα λέω. Και αυτός τα βγάζει βιβλία. Και τα παίρνει άνθρωποι, δεν είναι απλά. Προσπαθώ να είναι απλά. Δεν είναι απλοϊκά. Έχουν μέσα στο βάθος. Αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε όλες τις αλήθειες μαζί, λέει μερικοί δεν λες θεολογικά. Αν από τα θεολογικά όλα τις αναλήψεις εδώ πέρα, θα είχαμε τρελαθεί όλοι. Θα βγαίναμε έτσι για τον Δαφνί κατευθείαν. Γιατί γελάτε. Βεβαίως. 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 Λίγα λίγα. Γι' αυτό ζούμε τόσα χρόνια και μας δίνει λίγο λίγο ο Κύριος. Λίγο λίγο ο Κύριος. Βέβαια, θα εξτώμε κι εμείς τα σφρένα. Τρελαθούμε. Λίγο λίγο και λίγο λίγο μας αποκαλύπτει και βλέπετε κάθε χρόνο και παραπάνω καταλαβαίνουμε λίγο κάτι από το Ευαγγέλιο που το είχαμε άλλη φορά καταλάβει και λέμε μα τι, λίγο λίγο στο δίνει, λίγο λίγο στο δίνει και τα Ευαγγέλια γράψαν πολύ λίγα έστει και άλλα πολλά όσα επίησε ο Ιησούς και είπε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και γράψαν από τα μεγάλα πολύ λίγα, δειγματοληπτικώς αν θέλετε τα γράφαν όλα, ποιος αν τα δέχει αυτά, ποιος αν τα δέχει αυτά. Ποιος δεν τα αντέχει αυτά. Κανείς δεν τα αντέχει αυτά. Θα τις φορώ σαν απίστευτα. Και θα πάθω να έχεις τα σφρενό. Για σκεφτείτε. Πόσο μας αγαπάει ο Κύριος και πόσο μας δίνει λίγο λίγο. Πολύ σπουδαία αυτά. Και να τελειώσω γιατί πέρασε η ώρα. Με μόνο λίγα λεπτά, 3-4. Δεν τελειώνεται να άλλη τα ρήματα. Απλά αρχίζουμε και λέμε και λέμε. Και άμα είμαστε καλά και του χρόνου, θα ξαναπούμε και άλλα έχουμε παλαιότερα και τα έχει περάσει ο Νικολάκης στο βιβλίο για την ανάληψη. Είχαμε κάνει κάποτε μια θεολογική ομιλία για την ανάληψη ο Νικόλα και το έγραψε, του έκανε εντύπωση και του ίδιου. Καθόταν και πολλοί που τη διάβασαν τότε, είχε δημοσιευθεί και στον παιδικό ακτή, ένα παιδικό που είναι διευθυντής ο Νικολάκης στην Κύπρο και εκδίδεται κάθε τρίμηνο. Υπάρχει και στα μεγάλα βιβλιοπολία εδώ, μπορεί να παίρνετε αν θέλετε. Βάζει μέσα και μια δική μου ομιλία κάθε τρίμηνο από αυτές που εκφωνούμε εδώ. Να είναι καλά ο άνθρωπος, ο Θεός τον εφώτισε. Και τον Πάτερ που είναι εδώ που κάνει τον ηχολήπτη και όχι μόνο,
Και αυτοί οι δύο από την Κύπρο βοηθάνε περισσότερο από όλους εδώ. Εμένα τον ελάχιστο και αμαρτωλό. Όργανα του Θεού. Και ο πατήρ Ιουλανός και ο κύριος Νίκος Ορφανίδης. Βέβαια, ο Θεός τους έφερε. Εγώ που ήξερα εγώ. Τίποτα δεν ήξερα. Έτσι καθόλου εδώ πέρα εκφωνούς. Έρχονται αυτά, ο Θεός τα φέρνει. Τι εκπομπές που γίνονται εκθεούν. Δικά μου δεν είναι. Και αύριο να μου πούνε περάστε, τελειώστε. Θα πω χίλια ευχαριστώ. Γιατί τόσα χρόνια, με τόσα αυτά, γιατί. Μα χρωστά τίποτα οι άνθρωποι, και οι σταθμοί, οι παλαιότεροι, και οι τωρινοί. Δεν μα χρωστά τίποτα. Εγώ γι' αυτό κάθε φορά όπω βλέπετε ευχαριστώ και τον Μακαριώτη και του άλλου. Γιατί έτσι το φίλο το κάνει. Ευχαριστεί το φίλο μου. Είμαστε υποχρεωμένοι και τον Οικοδεσπότη να ευχαριστήσουμε και όλου να ευχαριστήσουμε και του ευθού να ευχαριστήσουμε και τη φύση να ευχαριστήσουμε και το ψωμάκι που υπάρχει και ο τρόμο να το ευχαριστήσουμε και τον αέρα που υπάρχει και αναπνέω να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί να μην ευχαριστήσουμε. Γιατί ο άνθρωπο ο ευχαριστημένο και ευχαριστών είναι και ευχάριστο και ευχαριστημένο. Αλλιώς έχουμε την κλαψοφαγούρα του δασκαλά του Νικολάκη και λοιποί αδελφοί. Έτσι, κλαψοφαγούρα και στην Ιγλιά που λέει ο Παδιαμάντης. Εδώ δεν συμφορά του Γαϊδάρου ο άνθρωπος που λέγανε κάτσε με Λοπόννηση. Δεν βρίσκει άκρη πια με τον άνθρωπο εκεί πέρα. Και μετά λέει ο άλλος μένει μόνος. Άμα φέρεσαι μέσα στα στρίγκλα, εσύ στα στρίγκλα, τι θα σε κάνει ο άλλος. Έχει δική σου στρίγκλα, αλλά έχει και την άδεια, δεν μπορεί. Δεν θα πάρω λέει. Και από την άλλη κάθε πόλος και λέει ο άλλος δεν πήρε τηλέφωνο, χάθηκε. Εσύ που λοιπόν που το αισθάνεσαι, για δεν παίρνει, θα μα σε μάγκε. Τι τα λες αυτά. Σου λείπει άλλο. Εμένα μου λείπει κάποιο. Δεν παίρνω τηλέφωνο, το ξέρω γιατί, γιατί βαριέμαι. Θέλω να βλέπω τον άλλο. Λοιπόν. Άμα κάποιο μου λείπει πολύ, πιάνω και δεν παίρνω τηλέφωνο. Και λέει αρχίζει, χάθηκε. Όπως βλέπετε, εγώ δεν χάθηκα. Σας πήρα. Τώρα χάθηκε κάποιο άλλο, δεν πειράζει. Αν θέλω να χάθηκα εγώ, άμα σας λείπει πολύ, να χάθω κι εγώ. Δεν πειράζει. Βέβαια. Θα μου πείτε γιατί τα λέμε αυτά, αλλά είπαμε τόσο για την ανάγκη που μπορεί να πάθει τίποτα. Να σας προσγειώσω. Βέβαια. Για να προσγειωθούμε λιγάκι, παιδιά. Βεβαίως. Όπως εκκλησία στη λειτουργία έχει προσγείωση. Με το τα αστεία κλείνει η ιστορία. Κλείνει με τα ιστορία, κλείνουν όλα και η θεία λειτουργία, ξέρετε που γίνεται. Στον ουρανό. Άλλο σκόμεντα καρδία, αγαστέ τη βασίλεια, στον ουρανό η λειτουργία. Και πότε επανερχόμεθα. Στροφιστάβουν ευχή. Εν ειρήνη προέλθει του κυρίου Δεϊθόν, ευλογών τη ευλογούδε. Και κατεβαίνει ο ιερέα στον άμβονο που ήταν στο μέσο του ναού, εδώ που διαβάζουν του χαιρετισμού, εδώ τον άμβονο που μιλούσε. Κατεβαίνει δηλαδή, κάνει προσγείωση πλέον ο ιερέα. Και έρχεται ανάμεσα στο λαό και μετά του λέει να φύγουν. Για να φύγουν έτσι όπω είναι, με τα σκαρδία άνω, δεν πάνε έξω. Θα πατά τους ανθρώπους. Θα πέφτει στους τοίχους, θα πέφτει στους γκρεμούς, πέφτει στα μάξια από εκεί εδώ. Στα γουρούνια με ρόδες που λέει Μπαρμπαγιώγος του Καραγκιόζη. Θα σας τακτοποιούν τα γουρούνια με τις ρόδες. Λοιπόν, αυτά να σταματήσουμε στα γουρούνια με τις ρόδες. Λοιπόν, χρειάζονται και αυτά, είναι πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σταματήσω. Ευχαριστώ ολόψυχα. Και τους πατέρες και αδελφούς. Και το φίλο σε Νικολάκη από την Κύπρο ιδιαίτερα. Και ευχόμαστε το καλωσόρισε, καλή διαμονή. Και με καλό πάλι να ξεμπαρκάρει για την Κύπρο. Σε εισαγωγικά το ξεμπαρκάρει γιατί και τα αεροπλάνα πλέον στον άνω. Μερικοί παπάδε λέει υπερπλεόν των υπτάμενων. Μα το πλεόν των είναι και οι υπτάμενοι. Αεροπλάνο σημαίνει αυτό που πλέει στον αέρα. Δεν υπάρχει. Το πιστό βάζω. Καλά κάνει και το βάζω. Ακούει και κάποιο και δεν καταλαβαίνει παραπάνω. Δεν πειράζει. Και καλό ξεμπαρκάρισμα πάλι στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Ευχαριστώ τον Γεωργοψάλτη, τους επιτρόπους, τις κυρίες του Ιδρύματος ιδιαίτερα, μας περιμένουν κάθε φορά και τα έχουν όλα έτοιμα, τα λέμε αυτά, σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας Ελλάδος και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν όλους και τους παράγοντας αυτού, του Μακαριώτη μέχρι το τελευταίο που εργάζεται εκεί και προσφέρει, έτσι, ευγνώμενο θα είναι. Και ιδιαίτερα εσάς όλους. Ούτε σήμερα, κάναμε την ενάτου Πάσχα, τον ταπεινό αυτό εσπερό της αναλήψεως και τη μεικτή αυτή ομιλιούλα με θεία και με ανθρώπινα για την ανάληψη του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Αύριο το πρωί αντί της Παρασκευής, αύριο το πρωί της αναλήψεως, Πέμπτη, 28 του μηνός, το πρωί, 4.30 με 5.30, έτσι εργαζομένος και λοιπόν, θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Να βγάλω και τη φυλάδα μου ένα λεπτό. Θεία Λειτουργία.
την Παρασκευή δεν έχουμε το πρωί, το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει ομιλία στον Άγιο Ανδρέα Πετραλώνου, Άνω Πετραλώνου, εδώ που είναι ο Πάτερ, με αφορμή τη θλιβερή επέτειο της Αλώσεως Κωνσταντινούπολης 1453, Παρασκευή 29 Μαΐου, ανήμερα. Ώρα 6:30 θα αρχίσει, με ύμνους και τρισάγιο για αυτούς που έπεσαν και ύμνους μετά και ό,τι άλλο, και στις 7 η ώρα θα γίνει ανάλογη ομιλία από την ελαχιστότητά μου. Με παρακάλεσε εδώ ο Πάτερ, θα με πάνε εκεί με θέμα οι δύο αλώσεις, και τότε και τώρα. Επίκαιρο θέμα. Σας το λέω έτσι, όποιος θέλει να έρθει, δεν είναι υποχρεωτικό. Αλλά μερικοί λένε, Πάτερ, δεν μας είπατε. Και την ίδια μέρα, ας μην έρθει και πράγμα δεν μπορείτε. Από την Εβραϊκή Εκκλησία, ώρα 9, στην εκπομπή Φυλάξω τους Λόγους Σου, και ευχαριστούμε και στον Σταθμό του Πειραιός και τον Μητροπολίτη και όλους εκεί, τον Πατέρα και όλους, τον Διευθυντή και όλους. Θα έχει πάλι Παρασκευή 29 Μαΐου, ώρα 9 το βράδυ, συνήθι εκπομπή, πάλι ομιλία για την άλωση. Τούρκοι απέναντι πανηγυρίζουν, εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δώσ' κράτος δεν κάνουμε τίποτα. Θα έπρεπε να είναι αργία να βάλουν καμπάνες, να γίνονται ομιλίες, να γίνονται μνημόσεις, να γίνονται λειτουργίες, να γίνονται κινητοποιήσεις. Να συνειδητοποιούμε τι έχουμε πάθει. Τι είχαμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει. Στο Δούμπουλη μας πρέπει. Θα έρθει. Λοιπόν, θα έχουμε και εκεί ομιλία πάλι με θέμα τι άλλος και άλλος. Λοιπόν, τίποτα άλλο δεν βλέπω εδώ. Βλέπω. Στις 3 Ιουνίου τώρα, Τετάρτη, ερχόμενη Τετάρτη, πρώτο Θεός. Κάνουμε 2,5 ώρες περινό και συνέχεια ομιλία με θέμα τι άλλο. Ο Παράκλητος έρχεται. Δεν την κοστίζει. Πολύ ωραία. Αυτά τα λίγα. Πολλά είπαμε. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη και τον βοηθό του και όλους σας ιδιαίτερα. Έχουμε τώρα για το λόγο σήμερα. Θα πούμε άλλη φορά. Έχουμε πει πολλές φορές να έχουμε την ευχούλα. Είναι από τους νεοτέρους Αγίους, ο πιο χαριτωμένος, ο πιο στοργικός. Στο συναξάρι που έχει βγει το Αρινό υπάρχει μέσα ομιλούλα μου. Διαβάστε όσοι το έχετε. Εγώ το έβαλα και μου διάβασα το μεσημέρι και χάρηκα τόσο πολύ, σαν να μην το είχα πει εγώ. Τι όμορφο να φύγει, μου κόλλα να φάω τον Άγιο Ιωάννη. Είχα και την εικόνα του με τα χεράκια σταυρωμένα. Τι ωραίο βίο. Του λέγανε να πάει σε παλάτι και ο παλάτι είναι τα άχυρα εμένα, λέει, εκεί που ήταν ο Χριστός. Και έμενε στο παχνί μετά, ζω μέχρι το τέλος. Ας ψάλαμε τώρα τον, τι να ψάλαμε τώρα. Τον ύμνο της αναλήψεως. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ο λυτρωτής του κόσμου. Και πάλι σε ευχαριστώ. Αύριο με το καλό, χρόνια πολλά, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, όλα τα καλά να έχει. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.